Έτοιμα για τη χορήγηση νέα τριμηνή παράταση τη προθεσμία υποβολή των δηλώσεων κτηματογράφηση κατέθεσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Θράκη. Στόχο είναι αφενό να αποφευχθούν περαιτέρω εμπλοκέ στι συναλλαγέ επί των ακινήτων, αφετέρου να τακτοποιηθούν οι ακινήτε περιουσίε των πολιτών με τι πλέον ορθέ και σύνομε διαδικασίε και να μην επιβαρυνθούν οι πολίτε με τα υπέρογκα πρόστιμα που προβλέπονται στην περίπτωση τη μη εμπρόθεσμη υποβολή τη σχετική δήλωση ιδιοκτησία. Το σχετικό αίτημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου κατατέθηκε προ τον Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια. Στο αίτημα τονίζεται το πλήθος των προβλημάτων που εμφανίζονται στις κτηματογραφούμενες περιοχές αναφορικά με τους τίτλους κυριότητας και τον εντοπισμό των ακινήτων. Επίσης τονίζεται ότι η απίστευτη γραφειοκρατία που συναντάται στον χώρο των ακινήτων και η βραδύτητα της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων πολιτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε συνδυασμό με το γεγονός ότι συνέπεσε η σχετική προθεσμία τόσο με τη διενέργεια των εκλογικών διαδικασιών όσο και με τη θερινή περίοδο με τα γνωστά προβλήματα που αυτή δημιουργεί, καθιστούν ανέφικτη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση τη υποβολή δηλώσεων κτηματογράφηση. Πάντω, αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντο διαβεβαιώνουν ότι έχουν ήδη καταλήξει σε δέσμοι δράσεων που θα οδηγήσουν σε αύξηση των δηλώσεων, εφόσον προηγουμένω εξασφαλιστούν για του πολίτε. Η ικανή χρόνη περαίωση των υποχρεώσεών τους έναντι του κλιματολογίου. Γίνεται ωστόσο σαφές ότι δεν προβλέπεται ενιαία παράταση για όλες τις περιοχές της χώρας και ότι θα καταβληθεί προσπάθεια να γίνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ομαδοποίηση για εξοικονόμηση χρόνου και να δοθεί περιθώριο ενημέρωσης της κοινή γνώμη. Το συγκεκριμένο σχέδιο αναμένεται σύντομα να ανακοινωθεί, καθώς ασκείται σχετική πίεση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.